Η διακλαδική άσκηση Μέδουσα 11 κορυφώνεται με τους επίλεκτους κομάντο Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να στέλνουν με την άρτια εκπαίδευσή τους ηχηρό μήνυμα ισχύος. Άλματα στατικού ημάντα από στρατιωτικά ελικόπτερα Σινούκ και Απάτσι στο αεροδρόμιο του Μάλεμε αναδεικνύουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες και το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην άσκηση. Άνδρες από το ειδικό τμήμα αλεξιπτωτιστών, την έκτη μοίρα αμφίβιων καταδρομών, οικάδες της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου και σκληρά εκπαιδευμένα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων Αιγύπτου και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων πραγματοποιούν απόβαση στο Μάλεμε από αέρα και θάλασσα. Η 11η αεροναυτική άσκηση Μέδουσα, διευρυμένη και με ενισχυμένη τη συμμετοχή της Αιγύπτου, περιέλαμβανε αποβατική ενέργεια στην παραλία του Μάλεμε και εικονικές προσβολές από μαχητικά αεροσκάφη. Αρμάδα πολεμικών πλοίων και δύο υποβρύχια, καθώς και το εντυπωσιακό ελικοπτεροφόρο Μιστράλ του Αιγυπτιακού Πολεμικού Ναυτικού, βρίσκονται σε διάταξη μάχης στα ανοιχτά του Μάλεμε, την ώρα που μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 52 Plus και συνολικά 13 στρατιωτικά ελικόπτερα δίνουν το δικό του στίγμα στη διακλαδική άσκηση. Ένας υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Κύπριος ομολογός του Χαράλαμπος Πετρίδης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος παρακολούθησαν την άσκηση από τη φρεγάτα Σαλαμής. Δείχνει την πραγματική και αληθινή βούληση αυτών των χωρών να αποτελέσουν ένα πλέγμα προάσπισης και ενίσχυσης του περιβάλλοντος ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Σαφή και ξεκάθαρα μηνύματα ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δίνει η σημερινή άσκηση Μέδουσα. Από πλευράς στρατιωτικής είναι πολλά τα ωφέλη τα οποία αποκομίζουμε, όχι μόνο εμείς αλλά και οι φίλοι και σύμμαχοι. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Μέδουσας 11 έρχεται να αναδείξει τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων των χωρών που συμμετέχουν, ενισχύοντας ταυτόχρονα το ρόλο που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Αίγυπτος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής ως πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας, την ώρα μάλιστα που η Τουρκία δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να παρεκκλίνει τις προκλητικές τακτικές της.